0-0 ήταν το αποτέλεσμα του τοπικού ποδοσφαιρικού ντέρμπι για τον τρίτο όμιλο της Δέλτα Εθνικής μεταξύ Πυρσού Γρεβενών και Γρεβενά Εράτα. Ο αγώνας ήταν μέτριος ποιοτικά και είχε αρκετό κόσμο στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Γρεβενών. Τα Γρεβενά Εράτα ήταν καλύτερα στο πρώτο ημίχρονο με τον τερματοφύλακα του Πυρσού να πραγματοποιεί δύο εντυπωσιακές αποκρούσεις σε σουτ τον Νίτη και την Όπουλου. Καλύτερο στο δεύτερο ημίχρονο ο Πυρσός που είχε κατοχή και πλήρη έλεγχο με καλύτερη ευκαιρία το οριζόντιο δοκάρι σε κεφαλιά του Χαραλαμπίδη. Λίγο μετά το ματς, ο πρόεδρος του Πυρσού, κ. Σμένιος Παπαϊωάννου, με δηλώσεις του στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ανακοίνωσε την παραίτησή του. Ας δούμε ένα απόσπασμα από τον αγώνα. Πιο γρήγορα, ρε, πιο γρήγορα, κάνε την μπάλα. Δεν μπορεί να τη δώσει. Βλέπει. Προσπάθησαν για να παίξουν τέτοιο, αλλά καμία ομάδα κατά την άποψή μου δεν έπαιξε καλό ποδόσφαιρο. Ιδιαίτερα τα Εράτα δεν ήταν αυτό που ξέραμε μέχρι στιγμής και δεν είχαν καθόλου απόδοση σύμφωνα με αυτή που έχουν σαν δυνατότητα. Πιστεύουμε ότι επηρεάστηκαν από το ντέρμπι, ήταν ένα ντέρμπι πραγματικό και η ισοπαλία θεωρώ ότι ήταν καλό το αποτέλεσμα και για τις δύο ομάδες. Συνέχεια για τα Γρεβενά Εράτα, δύσκολο πρόγραμμα. Δεν έχουμε πρόβλημα εμείς, δεν υπάρχει δύσκολο για μας, όλες οι ομάδες θεωρούμε ίσες. Εάν παίξουμε, το μόνο αντίπαλο έχουμε τον κακό μας σε αυτό. Εάν παίζουμε όπως παίξαμε προχθές με την Καστοριά εδώ, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να στο πρωτάθλημα. Εμείς κάνουμε πρωταθλητισμό για να σωθεί η ομάδα μας. Μέσα στους 8 ομάδες που σώζονται θα πρέπει να κάνουμε πρωταθλητισμό. Όλα τα παιχνίδια είναι ντέρμπι και όλα τα παιχνίδια θα έχουν τέτοιο πόνο. Το αποτέλεσμα θα έλεγα μέσα σε άκρη. Στο πρώτο ημίχρονο νομίζω ότι η αντίπαλη ομάδα, η ομάδα των Εράτων, πατούσε πιο καλά μέσα στο γήπεδο. Στο δεύτερο όμως ημίχρονο ήταν πλήρης νομίζω η κυριαρχία μας. Ήμασταν και λίγο άτυχοι, δεν πρέπει, συμβαίνουν αυτά. Γενικά ήταν ένα πολύ ωραίο μάτς, το οποίο ο Γρεβενιώτης φίλαθλος το απόλαυσε. Θα ήθελα όμως, νομίζω ότι σας έχει μοιραστεί
πριν λίγο η ανακοίνωσή μου με την οποία δηλώνω ότι στην επόμενη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου θα υποβάλω την παρέτησή μου από πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΦΑΣ Πυρσός. Τους λόγους τους αναφέρω μέσα στην ανακοίνωσή μου. Παραμένω βέβαια απλό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Πλην όμως θα πρέπει το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον κάνει δεχτή την παρέτησή μου, να ορίσει έναν νέο πρόεδρο στη θέση μου. Αυτό που θα ήθελα να προσθέσω σε σχέση με την ανακοίνωση είναι ότι πρώτον δεν υπήρχε κανένας λόγος να παρεξηγηθεί η προηγούμενη ανακοίνωσή μου, στην οποία ανέφερα ότι το παιχνίδι είναι οριακό. Το παιχνίδι ήταν οριακό, όχι επειδή παίζαμε με τα Εράτα. Δεν ήθελα σε καμιά περίπτωση να δυναμητήσω το κλίμα ανάμεσα στις δύο ομάδες, ούτε να δημιουργήσω πρόβλημα στους Γρεβενιώτες φιλάθλους. Απλώς ήθελα να τονίσω και να δείξω ότι υπάρχουν προβλήματα στην ομάδα και ότι αυτά τα προβλήματα θα πρέπει να αναδειχθούν, ενώ η ομάδα αγωνιστικά βρίσκεται σε έναν καλό δρόμο. Αυτή ήταν η δικιά μου η τοποθέτηση και η δικιά μου η αντίδραση, και γι' αυτό το λόγο ακριβώς έκανα την προηγούμενη ανακοίνωσή μου την προηγούμενη εβδομάδα. Εύχομαι και ελπίζω ο Πυρσός, έστω και χωρίς την παρουσία μου σαν Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, να βρει το δρόμο του και να πρωταγωνιστήσει, γιατί ο στόχος μας και ο στόχος του κάθε Γρεβενιώτη και το όνειρο του κάθε Γρεβενιώτη φιλάθλου είναι να βλέπει τον Πυρσό να είναι πρωταγωνιστής. Κύριε Παπαγιάννου, αναφέρατε την αποχώρησή σας από την Προεδρία του Πυρσού. Ωστόσο, κάποιοι δεν γνωρίζουν τους λόγους που θα θέλετε να αναφέρετε, κάποιο λόγο, είναι ο οικονομικός λόγος? Παιδιά, όλα ξεκινάνε από το οικονομικό, μην κρυβόμαστε και μην γελιόμαστε. Εφόσον υπάρχει μια οικονομική ευχέρεια η οποία μας δίνει την δυνατότητα να συντηρούμε λειτουργικά την ομάδα, όλα τα άλλα τα προβλήματα νομίζω ότι με τον άλλο τρόπο βρίσκουν σιγά σιγά τη λύση τους. Όσο όμως το οικονομικό πρόβλημα ταλανίζει την κάθε ομάδα, γνωρίζετε ότι γενικά όλες οι ερασιτεχνικές ομάδες αντιμετωπίζουν πάνω κάτω τα ίδια προβλήματα. Όσο λοιπόν υπάρχουν αυτά τα προβλήματα, δεν μπορεί, κατά τη γνώμη μου, εγώ τουλάχιστον δεν κατάφερα να προσφέρω αυτά που ονειρευόμουν και φανταζόμουν με τη συμμετοχή μου στο Διοικητικό Συμβούλιο της ομάδας. Η υποσχέση από το Δήμο, σας είχε υποσχεθεί στην αρχή της οικονομικής περίοδου. Πολλοί είχαν σας υποσχεθεί βοήθεια, από τη στιγμή βλέπουμε οικονομική βοήθεια, έτσι. Παιδιά, δεν έχω τη διάθεση να κάνω ούτε δίκη προθέσεων, ούτε να τα βάλω με κανέναν. Ο καθένας στο μερίδιο που τον ολογεί προσπαθεί να βοηθήσει την ομάδα. Ιδιαίτερα ο Δήμαρχος έχει τη διάθεση να βοηθήσει την ομάδα μας, αλλά τα οικονομικά δεδομένα δυστυχώς είναι πάρα πάρα πολύ στενά. Πιστεύω ότι ίσως η δικιά μου παρέτηση να ξυπνήσει λίγο παραπάνω τον απλό Γρεβενιώτη, αλλά και τον Γρεβενιώτη που έχει την οικονομική δυνατότητα να βοηθήσει, για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τα προβλήματα που υπάρχουν. Επόμενη μέρα για τον Πυρσό. Ο Πυρσός είναι η πιο ιστορική ομάδα της πόλης. Δεν νομίζω ότι επηρεάζεται η ιστορική του πορεία από μια παρέτηση ή από οτιδήποτε άλλο. Θα καθίσουμε σαν Διοικητικό Συμβούλιο, θα πούμε ορισμένα πράγματα που πρέπει να πούμε. Νομίζω ότι θα βρεθεί η καλύτερη δυνατή λύση για τον Πυρσό. Θα ήθελα επίσης να αναφέρω ότι θα πρέπει να σταματήσουμε να λειτουργούμε το ποδόσφαιρο και γενικά τον αθλητισμό στη λογική του κουτσομπολιού και στη λογική των αντιπαραθέσεων χωρίς επίπεδο. Θα πρέπει να το σταματήσουμε κάποια στιγμή αυτό. Είναι ένα χρόνιο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ομάδα. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι έχω πάνω από 4 χρόνια σε αυτή την ομάδα στην οποία αγωνίζομαι από το πόστο της διοίκησης. Και την αγαπάω και την αμπονάω. Είμαι από μικρό παιδί. Περισσότερο έχω καθίσει σε αυτά τα νταμάρια από 5 χρονών παιδί. Και για μένα αυτό ίσως καλό είναι να ακουστεί και σε μια φωνή για την βοήθεια, για να μπορέσουμε να περπατήσουμε την ομάδα για να συντηρηθεί.